Καλησπέρα. Ήταν και αποκλεισμός τελικά από την ομάδα σας σε ένα παιχνίδι το οποίο σήμερα το ανταγωνιστήκατε καλύτερα από τα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Ναι, το παιχνίδι σήμερα ήταν ανταγωνιστικό, ήταν ωραίο, ήταν ελκυστικό και για τον κόσμο που το έβλεπα από την τηλεόραση. Γιατί το σκόρ ήταν ψηλό, έχουμε πετύχει αρκετούς πόντους και δύο ομάδες. Εντάξει, αλήθεια είναι, θέλαμε να κρατήσουμε τον κεραυνό σε χαμηλό σκόρ. Ρισκάραμε με κάποιο είδους pressing και ζώνη μετά για να μειώσουμε τον χρόνο επίθεσης του κεραυνού, αλλά και πάλι η ευστοχία τους ήταν στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά, δείξαμε μια αντίδραση. Τα παιδιά δείξαν μια θέληση, το οποίο ήταν το ζητούμενο που θέλαμε από το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο δεν το είχαμε. Φάνηκε πως αυτός ήταν ο στόχος σας με τη ζώνη, αλλά η ευστοχία ήταν αυτό που σας στέριξε τελικά την νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, ευστοχία, γιατί εμείς θέλαμε τουλάχιστον να ρισκάρουμε με το μακρινό σουτ κάτω από πίεση, αλλά να κλείσουμε τη δημιουργία μέσα με τα drive στο ρολάρισμα του Williamson μέσα στο καλάθι. Και αυτό μας δημιουργούσε κι άλλα γενά στα προηγούμενα παιχνίδια. Οπότε με τη ζώνη το σταματήσαμε αυτό. Προσπαθήσαμε να σταματήσουμε και κάποια σουτ έξω με πίεση. Κάποιες φορές και εκεί που ήταν η κούραση, τα παιδιά χάσαν κάποιους παίχτες και γίναν κάποια ανοιχτά σουτ τα οποία τα βάλανε. Δεν μας τιμώρησε ο κεραυνός και έχει την ποιότητα και ο παίχτης να το κάνει. Και αυτό το πληρώσαν. Και μια τελευταία ερώτηση, ένας σύντομος απολογισμός. Αν είσαστε ικανοποιημένος από την πορεία που έκανε το ΑΠΟΕΛ τη φετινή σεζόν. Εντάξει, ήταν μια πολύ περίεργη χρονιά φέτος. Αργήσαμε να γίνει ο προγραμματισμός της ομάδας. Καθ' όλη τη διάρκεια είχαμε τραυματισμούς. Δηλαδή τα τρία τέταρτα σεζόν παίζαμε με δύο ξένους. Έμπαινε ο ένας, έβγαινε ο άλλος. Έγινε η φυγή του Φραγκιά έτσι απρόσμενα στο τέλος και εντάξει και τώρα και τα παιδιά και όλοι θεωρώ παίξαν και για το Φραγκιά, γιατί και αυτός κουβάλησε την ομάδα μέχρι εδώ και εγώ του έχω τεράστια ανεκτίμηση. Έτυχε να τελειώσουμε εμείς τη σεζό με τα καλά και με τα κακά. Αυτά είναι, αν θες να χτίσεις κάτι καλό για το μέλλον, να τα βλέπω και αυτοί που θα συνεχίσουν να είναι στο ΑΠΟΕΛ, είτε ως παράγοντες, είτε ως προπονητές, είτε ως παίχτες, για να βάζουν λιθαράκια τα οποία θα χτίσουν μια πυραμίδα με γερή βάση για να κάνουν προαθλητισμό. Γιατί το ΑΠΟΕΛ το αξίζει. Η διοίκηση φέτος έχει δείξει μια σταθερότητα και μια συνέπεια αξιοζήλευτη προς όλα και τα σωματεία και τα υπόλοιπα. Το λέω αυτό, ότι πραγματικά έχει 3-4 σωματεία που κρατάνε τον μπάσκετ της Κύπρου. Το ΑΠΟΕΛ πλέον είναι ένα από αυτό. Και είναι σημαντικό και αυτοί να ανταμυφθούν οι κόποι τους. Μπορεί όχι σήμερα, όχι του χρόνου, αλλά θεωρώ αν μείνει σταθερή η διοίκηση με αυτή τη συνέπεια που έχουν, είναι θέμα χρόνου με τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ να φτάσει εκεί που πρέπει και το αξίζει. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον coach τον Μάριο τον Αργυρού.